Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Όσο αφορά την ιστορία του παππού, που είπε ότι στο υπόγειο υπάρχει μία λίρα με χειροβοβίδα και μη πάτε εκεί, εάν ισχύει λοιπόν και είναι 100% ότι ισχύει αυτή η πληροφορία, αυτή η πληροφορία δηλώνει ότι στην απόκρυψη υπάρχουν και λεφτά και πυρομαχικά. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να υπάρχει κολαούζο με λίρα και χειροβοβίδα. Ναι, αν είναι κολαούζο. Γιατί ο παππούς λέει γιαγιά, ο παππούς έχει φύγει χρόνια, λέει γιαγιά ότι ο παππούς την είχε αυτή για περίπτωση που θέλει να γίνει κάτι, ρε παιδί μου, την πέσουμε. Εντάξει, με μια λίρα δεν σώζεται. Όχι, ρε παιδί μου, για τη λίρα. Για τη χειροβοβίδα. Για άμυνα. Γιατί τότε ήταν περίεργη. Τι να πούμε, θα δείξει, θα δείξει τώρα. Να μίλασε, μίλα, μην αγώνες. Πρέπει να δεις. Ωραία. Κοίτα τώρα το 61 και το 68, πόσο πιο ξεκάθαρα φαίνονται. Ναι, φαίνεται 66-81, ας πούμε. Ναι, αλλά κοίτα, το ένα πάει εδώ που είναι οι μοίρες και... Οι μοίρες εννοείς στην ουρά. Ναι. Εδώ. Ναι, το σηματάκι σαν μαθηματικά, ρε. Κάνει το... Ναι. Κοίτα. Και το 68, το ακουμπάνω στα σκυλιά, είναι τα ασύνια, υποτίθεται, και το 60. Το κάθε λοιπόν νίκημα που είχε αφήσει ο παππούς στα εγγόνια του είχε και από ένα σημάδι. Και το κάθε σημάδι, βάσει τοπογραφικού, μας οδηγούσε σε συγκεκριμένα σημεία. Φίλε, αυτό, δηλαδή εσύ λες ότι εδώ είναι η τρύπα πάνω εκεί. Ναι, εδώ. Ναι, σου λέει ότι στο μηδέν ακριβώς στο βορρά, φίλε, είναι ακριβώς στο... Κάτσε να δω το μηδέν. Στο άλλο το... Όλα το ίδιο. Ακριβώς στο βορρά είναι το σημάδι. Εδώ θα το καθαρίσουμε λίγο, ναι. Θα βάλουμε το μηχάνημα να δούμε τι, εάν υπάρχει κάτι, γιατί πιάνω μια ένδειξη, θα δούμε άμα είναι κάτι μαγνητισμένο ή κάποιο πέτρωμα, θα ωραία. Το δούμε τώρα. Ωραία. Αλλά ότι κάτι παίρνω ένδειξη από εκεί, δηλαδή από πάνω το πήρα, πήρα την ένδειξη, τα σίδερα αποκλείεται να είναι. Ωραία, τι θες να κάνουμε. Κάτσε να τσεκάρω λίγο το μέρος. Υπάρχει αυτό το πράγμα, θα είναι επικίνδυνο, είχε, θα έχει... Έχει δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Έχει μια πέτρα και τη βλέπεις.
γαμάει. Εδώ. Εδώ γαμάει. Και μάλιστα το πιάνει και καλά. Σου δίνει ένδειξη για σίδερο ή ευγενές. Μου δίνει ένδειξη για σίδερο εδώ. Δηλαδή γιατί δεν μου δείχνεις όλο το άλλο. Και μου δείχνει μόνο ένα από τη στιγμή που δεν υπάρχει καρφί εδώ. Εκτός άμα υπήρχε κανένα καρφί εδώ και έχει σπάσει, γι' αυτό θα βάλω και το άλλο το μικρό. Αυτό είναι. Να καθαρίσουμε λίγο εδώ μέσα. Έτσι να δούμε τώρα. Βλέπω ένα ξύλο εδώ. Ναι, το είδα κι εγώ. Δεν ξέρω άμα αυτό επηρεάζει κάτι. Θα το βγάλουμε να δούμε. Mm. Και ποιος μου λέει εμένα ότι το ξύλο δεν είναι σφίνα. Και έχουν σφινώσει την πέτρα αυτή. Γιατί να μην βαράει στον άλλο τοίχο. Ναι. Στον άλλο δεν βαράει. Βέβαια εδώ που είναι το ξύλο. Ναι, τράβο. Έλα παιδιά, ο παππούς που έλεγε για λίγα και χειροβοβίδα, γελάει τώρα. Δεκάρα παιδιά. Δεκάρα. Πώς το λέει, δεκάρα τσακιστή. Ναι, δεκάρα τσακιστή. 10 λεπτά. Σε γλυκό νόμισμα πάντως αξίες, έτσι. Βασίλειος. Να σου πω μήπως η τρύπα είναι κανένα συμβολισμός. Δεν ξέρω μήπως υπάρχει κι άλλη. Φαντάσου πόσα χρόνια πριν του έχει πέσει του παππού αυτή η λίρα. Μακάρι να ήταν λίρα. Η δεκάρα εδώ, Πες να έχει κι άλλη. Φαντά δεν είναι. Φαντά. Οπα. Εγώ λέω ότι μαζί με τη δεκάρα είναι και η λίρα, φίλε, κάπου εκεί. Μακάρι να. Είναι το. Αλλά μάλλον το πες αυτό. Είναι πως το διβάρι. Ναι, το διβάρι. Μπαταρία. Αλήθεια δεν είναι σπίτι. Φαντάσου, τα κουβάλαγε το κακομύρι. Του πέσε. Κοίτα, η δεκάρα τότε έπαιρνε ένα ούζο, πιστεύω. Δεν έπαιρνε ένα ουζάκι. Ένα ουζάκι. Πέρασε το μηχάνημά σου από εδώ, δεν το μ' άρεσε αυτό. Ναι, φίλε. Βέβαια ούτε το δικό μου το έβαλα από εκεί το παλιό, το έβαλα από εδώ. Για φέρα. Με πηγαίνει πάλι πάνω στο. Πού είσαι τόσο σίγουρο και δεν είναι ότι είναι κάτι μέσα στο σπίτι. Να πλησία.
δείξει τώρα μόλις πάμε στον έργο, ναι. Ναι, σίγουρα. Μαλάκα, λες να είναι τίποτα μέσα στο ιερό. Είναι, εκεί είναι εκεί. Μαλάκα, έλα εδώ, εδώ, έλα εδώ. Κλείς την κάμερα, πάτα το πάνω το κλείνει. Πόσο μου είπες? 61 μοίρες, ναι. Όταν κοιτάς στο νότο, την εκκλησία, θα πάω πάνω στην καμπάνια. Τι? Πήγε πιο πίσω, φαίνεται στην κάμερα. Ναι. Πόσο? Στις 61 μοίρες, στα 68, ναι. Υπάρχει θέμα. Ο Βογάς είναι πίσω εδώ. Ναι, αλλά ο νότος είναι ακριβώς. Αν γυρίσεις στο βορρά, ανάποδα την πλάτη, είναι στις 200-201 και πολύ θεραγμένο, η ακτίνα. Η εκκλησία είναι ακριβώς αντίθετα του βορρά. Ναι, νότο, ακριβώς. Νότο. Κι άκου τώρα, σου ξαναλέω. Εάν γυρίσεις στο βορρά, εκεί τώρα είναι στις 241, εκεί που είναι χαραγμένη η ακτίνα. Οχ, τραβήξα γυρά. 200 πόσες? 41. 240. 240. Είναι εδώ. Είναι αριστερά, είναι από εδώ. Ναι. Είναι εδώ 240. Πάμε να δεις τώρα κάτι εκεί. Με βορρά, κοίτα με πλάτη την καμπάνα. Στο 240 είναι η γούβα που μου λέγες. Ναι. Για πάμε να το δούμε. Τράβε. Περίπου τώρα και εμείς δεν μετρήσαμε ακριβώς. Πλάτη θα φαίνεσαι στο βίντεο, δεν χρειάζεται. Πλάτη.